όποιον αποδέκτη θέλει να το ακούσει. Οικονομικό είναι το αξίωμα, ταιριάζει γάντι όμως και σε αυτή την περίπτωση. Ο πληθωρισμός φέρνει πάντα έκπτωση στις αξίες. Συνεπώς, όσοι και όταν παρεμβαίνουν, εάν το κάνουν μία φορά, προκαλούν σεισμό. Εάν το κάνουν μία φορά την εβδομάδα, στην τρίτη εβδομάδα, προκαλούν ανοσία. Δεν θα τους λαμβάνει κανένας υπόψη. Αυτό εισαγωγή. Τώρα, επί της ουσίας, έγινε ένα κάλεσμα όντως από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Είμαι εξ αυτών που δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα σε ποια βάση γίνεται αυτή η πρόσκληση και με τι ως επίκεντρο. Δηλαδή, εάν και εφόσον ο Δημοκρατικός Συναγερμός αύριο αποφασίσει ότι θα μετέχει στο κυβερνητικό σχήμα του Νίκου Χριστοδουλίδη, με ποια βάση θα το κάνει αυτό, με ποιο πρόγραμμα. Μέσα σε 24 ώρες θα διαγράψει όλα όσα με τα οποία πορεύθηκε στην προεκλογική εκστρατεία και θα έρθει να αγκαλιάσει αυτά με τα οποία βρέθηκε αντιμέτωπος. Είναι ένα ζήτημα. Ναι. Έτσι. Λέγεται ότι αυτό θα γίνει με την επίκληση της ομοψυχίας. Η ομοψυχία όμως δεν μπορεί να είναι άλωθη και πάντως δεν είναι ούτε το μνήμα του Αγίου Νεοφύτου. Ομοψυχία βεβαίως και πρέπει να υπάρξει, ειδικά σε μια χρονική συγκυρία που όπως είδαμε οι ατήλες κάνουν τα δικά τους τώρα στην πύλα. Προσέξτε πότε τα κάνουν. Δύο εβδομάδες πριν ο Πρόεδρος Δημοκρατίας βρεθεί στο βήμα της Γενικής Συέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όπου εκεί θα επαναλάβουμε για άλλη μια φορά την ομιλία μας με την οποία είμαστε έτοιμοι να πάμε σε μια διαπραγμάτευση που την επαναλαμβάνουμε τα τελευταία 50 χρόνια. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να πάμε σε μια διαπραγμάτευση την ώρα που οι ατήλες αποφάσισαν ότι εκτός από τις θάλασσες τώρα θα μας βιάζουν και στην πράσινη γραμμή. Και είμαστε εντάξει, εμείς θα πάμε και θα επαναλάβουμε την ετοιμότητά μας. Είμαι βέβαιος τώρα ότι θα μου πούν, καλά κύριε Τσουρούλη, και τι προτείνεις, να πάρουμε τα όπλα. Μα γιατί τα πάντα πρέπει να είναι άσπρο ή μαύρο. Και αφού μιλάμε για ομοψυχία, δεν θα έπρεπε η ηγεσία αυτού του τόπου, μια που ο πρόεδρος θα βρεθεί στο βήμα των Ηνωμένων Εθνών, να αποφασίσει να κάνει τη διαφορά αυτή τη φορά με ένα νέο ηγέτη, ο οποίος ευαγγελίστηκε και κλαίκε για την ανανέωση, για το νέο, για το καινούριο. Να πάει και να πει ένα καινούριο πράγμα στη Γενική Σύνελευση. Όχι μια καινούργια βάση του Κυπριακού, ας μην φοβούνται όσοι βλέπουν φαντάσματα πρωί και βράδυ. Να πάει όμως και να πει κάτι διαφορετικό, να πει το αυτονόητο, να πει αυτό που θα διεκδικούσε και ο τελευταίος άνθρωπος στη γη, ότι δεν μπορώ εγώ να τελώ υποκατοχή και να θέλετε να είμαι έτοιμος να πάω σε διαπραγμάτευση την ώρα που με βιάζουν καθημερινά στις θάλασσες και στο έδαφος μου και πάντως μου λένε καθημερινά από το πρωί που ξυχνώ, που ξυπνώ μέχρι την ώρα που κοιμάμαι, ότι δεν υφίσταμαι, δεν με αναγνωρίζουν ή με εκλυπούσα και πάντως δεν δικαιούμαι να έχω ούτε ΑΟΣ. Ναι. Τι και με ποιους όρους θα διαπραγματευτώ. Μα δεν είναι και μάλιστα αυτό. Και έχοντας το πλευρό μας ποιον αυτή την ώρα. Χωρίς να θέλω να δημιουργήσω κενά δαιμόνια, η Ελλάδα έχει περιγράψει τις προτεραιότητες της. Και πάντως σε αυτές τις προτεραιότητες, εγώ τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ακούγοντας την ελίτ των Αθηνών, για να είμαι δίκαιος προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ακούγοντας την ελίτ των Αθηνών όμως, αντιλαμβάνομαι ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να κλείσει τα ζητήματά της χωρίς το Κυπριακό, γιατί το Κυπριακό το αντιλαμβάνεται ως βαρύδιο. Από την άλλη όμως, αυτό, λέμε όπως... να πάμε και σε μια διαπραγμάτευση την ώρα που η κατοχική πλευρά σου λέει δύο κράτη. Αυτό, άρα θα όπως... μας μείνει και αυτό στο τραπέζι. Σωστό. Για όποιον διαβάζει ιστορία και του αρέσει ιστορία, αυτός ο τρόπος σκέψης της Ελλάδος, το επαναλαμβάνω για πέμπτη-έκτη φορά τους τελευταίους δύο μήνες, θα την καταντήσει να είναι υψωροκόστινα των Βαλκανίων. Θα χάσει την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο, θα χάσει τον γεωστρατηγικό της ρόλο και θα παραδώσει και την Κύπρο, την οποία, εάν θέλει να ξεχάσει την σχέση μητέρας-κόρης, τουλάχιστον ας θυμάται ότι είναι και εγκύτρια δύναμη. Ναι. Επιστρέφουμε σε αυτό που συζητάμε όμως. Προκαλεί εντύπωση αυτή η πρόσκληση και μάλιστα και η παραδοχή του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου. Δηλαδή ο κ. Παπαδόπουλος στήριξε τον Νίκο Χριστοδουλίδη για να συγκυβερνήσει με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, τον οποίο ήθελε να διώξει από την εξουσία όταν ήταν πρόεδρος ο Νίκος Αναστασιάδης. Γιατί το λέω αυτό. Το λέω σχηματικά γιατί τα κόμματα είναι κύτταρα δημοκρατίας,
θα έπρεπε να είναι φορείς δημιουργίας πολιτικών προτάσεων για να λύουν ζητήματα της καθημερινότητας αυτού του τόπου και αντί αυτού, ο κόσμος με αυτά που ακούει και με αυτά που παρακολουθεί έχουν καταντήσει να είναι τι. Φορείς διαφθοράς. Αυτό που συζητάμε τώρα πώς μεταφράζεται? Ότι ανεξαρτήτως προγραμμάτων, ανεξαρτήτως θέσεων, ανεξαρτήτως συγκλήσεων ή αποκλήσεων, ο καθένας είναι έτοιμος να βρεθεί σε ένα κυβερνητικό σχήμα και υπάρχει πρόσκληση και από τη μια και από την άλλη πλευρά του τραπεζιού, απλά και μόνο για να υπάρξει μια κάποια νομή εξουσίας. Μα είναι έτσι που θα πάει μπροστά ο τόπος? Την ώρα που τα νοικοκυριά δεν τα βγάζουν πέρα στα οικονομικά τους, την ώρα που πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή κουβέντα για το τραπεζικό σύστημα. Πού πάει, πού δεν πάει, πώς θα χρεώνει, πώς δεν θα χρεώνει, πώς θα επιστραφούν κάποια από τα χρήματα σε αυτούς που δεν έχουν την δυνατότητα να τα βγάζουν πέρα. Όλη αυτή την κουβέντα ποιος θα την κάνει? Θα την κάνουν κόμματα που απλά θα συμμετέχουν σε μια κυβέρνηση χωρίς πρόγραμμα? Ή αν η κυβέρνηση έχει πρόγραμμα, πώς τα κόμματα που πήγαν με μια διαφορετική πρόταση εξουσίας θα βρεθούν να υπηρετούν αυτή την πρόταση που πάντως δεν την πίστεψαν 6 μήνες πριν? Θα είναι μια πολιτική υποκρισία. Και την ώρα που κάνει την πρόσκληση αυτή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν αντιλαμβάνεται ότι στους 6 μήνες είναι σαν να κάνει μια τουλάχιστον μικρή παραδοχή προβλήματος? Για να προσκαλείς ένα κόμμα που σου λέει, ακόμα και χτες, ότι εγώ θέλω να είμαι στην αντιπολίτευση, ασχέτως αν το εννοεί ή όχι, αλλά πάντως το λέει, έστω και σχηματικά, και εσύ να επιμένεις ότι τους θέλεις δίπλα σου, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το πρόβλημα δικαιούμαστε να λέμε ότι είναι στη Βουλή. Γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι φορές που εγκλωβίζεται και θέλει να εφαρμόσει αυτό το κυβερνητικό συμβόλαιο που έχει κάνει με τον λαό που τον έχει εκλέξει, και τα κόμματα που τον στήριξαν πάνε και ψηφίζουν άλλα αντάλλο στη Βουλή. Για να είμαστε πρακτικοί, τα πάντα αυτό θα το ζήσαμε και από τον προϋπολογισμό, Χρυσάνθε. Επειδή άνοιξες και τα κόμματα. Αυτά τα ζήσαμε πριν από 2-3 μήνες. Δεν γίνεται ένα κόμμα που ψήφισε τον κύριο Χρυστοδουλίδη, μετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο, να νιώθουν άνετα οι βουλευτές του να πηγαίνουν και να καταψηφίζουν τα νομοσχέδια που έρχονται από την κυβέρνηση. Και τι περιμένουν από τον κύριο Χρυστοδουλίδη? Ότι θα πάρει τηλέφωνο το Δημοκρατικό Συναγερμό για να ζητήσει δεκανίκια από το κόμμα που θέλει να είναι στην αντιπολίτευση ή από το ΑΚΕΛ? Ναι. Και για να τελειώσουμε και με το Δημοκρατικό Συναγερμό. Και ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει ευθύνη που γίνεται αυτή η συζήτηση. Γιατί την ώρα που συμβαίνουν μικρές, μεγάλες αποτυχίες, δυστοχίες, λάθη, παραλήψεις αυτής της κυβέρνησης, πρέπει οι τοποθετήσεις του να είναι καθαρές. Να μην είναι επιθυακοί χρησμοί. Να μην χρειάζεται να τους διαβάσεις τρεις φορές για να καταλάβεις καλά. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός τώρα τι είναι? Αντιδρά? Ζητά παρέτηση? Δεν ζητά παρέτηση? Εξαρτάται με ποιον θα μιλήσεις? Εξαρτάται τι ώρα θα τους ρωτήσεις? Πρέπει οι θέσεις να είναι καθαρές και να είναι καθ' ολοκληρίαν από το κόμμα. Έτσι. Και είναι, Εάν ο κόσμος δεν ακούει καθαρές κουβέντες, το λέμε και το επαναλαμβάνουμε, χάνει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη του στα κόμματα. Άρα να μην διερωτούμαστε κάθε φορά γιατί ο κόσμος γυρίζει την πλάτη στα κόμματα. Τα κόμματα πρέπει να κάνουν αυτοκριτικούς και να πούν μα τι είναι αυτό που οδηγεί τον κόσμο κάθε φορά να γυρίζει την πλάτη την ώρα που έχουμε εκλογές. Ναι. Πάντως οι πολιτικές παραδοξότητες δεν χωρούν σε μια τέτοια κρίσιμη περίοδο όπου βλέπουμε, όπως είπες και εσύ, όπου τι γίνεται υπάρχουν στην νεκρά ζώνη παντού. Και τι γίνεται με την κατάσταση της οικονομίας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο μέτωπο της κακοκαιρίας στην Ελλάδα, τώρα η φωνική θεομηνία αφήνει πίσω